ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των χιλιών σου δεν θυμάμαι. Μα φοβάμαι την αυρά σου τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, ας ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι, μα φοβάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι. Ποια είσαι εσύ ρε Λιζάκη, η Αφροδίτη της Μήλου? Ποια Αφροδίτη, μια απλή γυναίκα είμαι, η Λίζα, το Λιζάκι που λες. Και λες, μικρό είναι το Λιζάκι, το σοδούλικο είναι. Θα μας σηκώσει ύψος και μάλιστα μπροστά σε ένα βελισάριο. Αυτοκράτορας ο άνθρωπος. Και τώρα θίγεται επειδή του είπαμε, ναι κύριε, θέλουμε να ησυχάσουμε, να σκεφτούμε, να ηρεμήσουμε. Και να αποφασίσουμε. Γιατί όχι, γούστο μου είναι. Δικός μου είναι αυτός και τον διαθέτω όπως θέλω. Και μιλάω έτσι μπροστά σε όλους γιατί όλοι ξέρουν την υπόθεση. Έχουμε γίνει ρεκλάμα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα αποφασίσεις. Τότε γιατί θίγεσαι. Με πειράζει που δεν με πιστεύεις. Δεν μου λες την ιστορία με τον Βοσκό και τους Λύκους την ξέρεις. Σταμάτα, Λίζα! Μην κάνεις πλάκα μαζί μου. Να σου πω. Δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα που ήρθαμε εδώ. Και ακόμα χειρότερα που ειδοποίησες το γιο σου να έρθει. Εσύ που πας, θα κάτσεις μαζί μου. Μόλις γίνω 40, κάνω ένα τηλεφωνηματάκι. Σέρνεις κακό ριζικό, αγόρι μου. Πρώτη φορά με σνομπάρει γυναίκα. Άσε μας, ρε πατέρα. Τώρα τι βλακίες είναι αυτές που κάνω κι εγώ. Για ποιες λέτε? Τι έκανα τώρα εγώ, έδιωξα το γιο μου? Όχι. Απλώς του χρειάζεται ένα μάθημα. Ποιο ένα μάθημα? 10 φροντιστήρια να τον αναλάβουν, αυτός είναι ανεπίδεικτος. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, αυτός είναι ο Αντώνης. Για μένα, μόνο μια γυναίκα θα τον άλλαζε. Ποια? Γενικώς λέω. Μια γυναίκα. Αλλά μια γυναίκα που θα την αγαπήσει αληθινά και θα την έχει ανάγκη. Αυτό είναι που δεν πιστεύω. Ότι θα υπάρξει ποτέ τέτοια γυναίκα. Γιατί δεν τσακώθηκες με τον πατέρα μου? Γίνεται αντίζηλη. Μου πήρε τη γυναίκα, μου το έπεσε και περήφανος. Δηλαδή είχα τέτοια τσαντίλα που αν δεν ήταν πατέρα σου θα με έδερνε. Άσε ρε να το πάρει το κορίτσι να δει λίγη τύχη. Με σένα τι θα δει ρε? Είσαι τρελός σαν και εμένα. Θα το τρελάνεις και το χειρότερο απ' όλα θα το ψοφείς στην πείνα. Γιατί ρε, τι δουλειά ξέρεις να κάνεις? Ξέρεις καμιά δουλειά? Γιατί εσύ ξέρεις? Τι σου λέω κι εγώ σαν και εσένα. Και ντρέπομαι. Και αυτή η άτιμη το έχει μυριστεί. Η Λίζα. Ναι, γι' αυτό δεν με πιστεύετε. Τώρα που σου μιλάω, πιστεύω ότι έχω αλλάξει. Την ξαδέλφη μου, πού την άφησες τώρα? Δεν την άφησα, την έδιωξα. Τι λέω, θέλεις παιδί μου 500.000 για να φύγεις? Ναι, μου λέει, της δίνω τα λεφτά, τα παίρνει και μου λέει πάω να ψωνίσω. Θέλω να είμαι όμορφη όταν θα έρθω στο σπίτι σου να γνωρίσω τη μάνα σου. Καταλαβαίνεις, καταστρέφομαι! Έτσι είναι οι άντρες. Στα πρόθυρα του γάμου παθαίνουν ανασφάλεια. Δεν πειράζει, θα συνηθίσεις. Αυτά τα έφτιαξε από το Πάσχα, δεν τα φάγατε? Το στομάχι μου. Το παιδί μας έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Είναι δυστυχισμένο. Γιατί? Επειδή ερωτεύτηκε μια που ήταν ξανά ερωτευμένος και μετά την πλώτσισε? Εντάξει, εγώ πήγα και τη μίλησα. Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα που μου έδωσε ο γιος μου. Ρεζιλίκια. Άσε τα ρεζιλίκια και πήγε να τη μιλήσει κι εσύ. Και τι να τη πω, βρε, αν δεν τον θέλει, δεν τον αγαπάει. Τον θέλει, τον αγαπάει, στο λέω εγώ, μιλάει η πείρα. Απλώς δεν του έχει εμπιστοσύνη. Και καλά κάνει. Με ποιον είσαι εσύ? Άκουσε να σου πω, εγώ έζησα μια ζωή γεμάτη γυναίκες. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι ο Αντώνης και εγώ είμαστε ίδιοι χαρακτήρες, σου λέω ότι ο Αντώνης είναι πραγματικά ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Πραγματικά τι θέλει. Είναι το μόνο που διαφέρει. Αυτό το σπίτι θέλω να γίνει φωλιά μας. Το αγόρασα για σένα. Θέλω να σε κάνει ευτυχισμένη. Το σπίτι μου. Ακούστε με, είμαι κι εγώ εδώ. Ακούστε με, ακούστε με, ακούστε με! Εγώ πάντα το έλεγα ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν σαν φόδρα με παλτό. Μπορεί να μην είναι πολύ ποιητικό αυτό που είπα, αλλά είναι αλήθεια. Κάθαρμα, εσένα θα σε σκίσω. Σεντόνι! Σεντόνι! Ποιο Σεντόνι! Εκείνο που φοβόμουν πάντα ήταν μήπως τα όνειρά μου βγουν αληθινά. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Κάνουμε όνειρα και παρακαλάμε να πραγματοποιηθούν. Τα κακά μου όνειρα, οι εφιάλτες. Σκέφτεσαι να γίνει και αυτό? Να αυτοκτονήσεις? Όχι, να δω τη Λίζα να παντρεύεται τον Παλαιολόγο. Τότε θα αυτοκτονήσεις. Δεν σκοπεύω ρε να αυτοκτονήσω, πάψε. Αλλά άμα δω αυτό τον εφιάλτη να ζωντανεύει, θα τρελαθώ. Να
περάσω. Συγγνώμη που δεν ήρθα σπίτι σου, που δεν σε πήρα ένα τηλέφωνο, που δεν... Έχω να σου κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θες να την ακούσεις? Εγώ είμαι επιχειρηματίας και έχω τις δουλειές μου, έτσι. Ξέρετε πόσες γυναίκες του καλού κόσμου με θέλουν για σύζυγο? Γιατί εγώ τι είμαι, του κακού κόσμου? Τι λες ρε που σου δώσαμε αξία και το πήρες και πάνω σου, στραβοχημένε λουκουμά? Ξέρεις ότι σκοτώνονται άντρες για χάρη μου? Πες ρε μάνα για το Σπυρούκλα. Έχει 3 βιτία. Αδειάζει βόθρους και γεμίζει χρήμα. Εσύ είσαι ρε βουτυρόπεθο, άσχετος. Αν δεν σε βοήθαγα εγώ, θα πήγαινες να το κάνεις με τον τοίχο. Ρε αστά κομμάτια, φυγέτε από το σπίτι μου. Πού τον βοήθησες εσύ, μωρή? Εσύ που ξέρεις. Τις γυναίκες τις βοηθάει η φύση. Ποια φύση? Εσύ δεν έχεις αφήσει φύση για φύση? Και η μάνα τι πιστεύει, ότι είσαι παρθένα? Μη σου σπάσω το σπίτι, παλιογάιδαρε! Τι είπες, μωρή γκαστρωμένη μου Λάρα? Πιανού το σπίτι θα σπάσεις! Ρε μάνα, μην ανακατεύεσαι εσύ. Πάψε εσύ και πήγαινε μέσα να φας! Φύγε ρε μάνα, μη σε φυσήξει. Αυτή δεν τη λες πως ξεφυσάει. Έτσι και σε φυσήξει θα πας πνευμονία. Προχθές σηκώθηκες από το κρεβάτι. Αχ, ανάθεμα το κεφάλι σου που πας και ξαπλώνεις με την κάθε παστριγιά. Ό,τι θέλω θα κάνω. Πάψε, μη φας κανένα χαστούκι. Εσύ μωρή, τις βλέπεις τις μπομπές σου? Εγώ ήμουν μεθυσμένη. Αυτό να πεις στο δικαστήριο. Σε βίασε. Εγώ? Αυτή με βίασε, μου έβγαλε το παντελόνι. Τι τρέπεσαι να φύγεις, σου κατεβάζουν τα παντελόνια. Εσκάστε όλοι πια. Αν δεν με θέλεις ρε σημεία, εγώ δεν σε θέλω 10. Πάμε να φύγουμε ρε μάνα. Από τώρα θα φύγετε, δεν σας τράταρα κάτι. Έχω νερατζάκι γλυκό, θα πιούμε και καφεδάκι. Ρε μάνα, μη με κάνεις να σε κλείσει το τρελοκομείο. Πάψε, κάνε παρέα στους καλεσμένους. Ρε μάνα, τα έχεις παίξει τελείως. Ρε μάνα, εδώ σκοτωθήκαμε και θα βγάλεις και γλυκό. Αυτό δεν είναι πρόταση. Πρόταση είναι, ανήθικη δεν είναι. Μην το σκέφτεσαι, εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου. Αυτό είναι που με τρομάζει. Θέλω να πω, δεν έβαλα κάτω τα πράγματα να μετρήσω τα υπέρ και τα κατά. Μου είναι κάτι από σένα, κάτι όμορφο, συναρπαστικό. Έχεις μια ευθύτητα, προσωπικότητα. Δεν μέτρησες το συμφέρον. Είπες, δεν θέλω να πάω στο σπίτι αυτού νου και δεν ήρθες. Είσαι ανεξάρτητη. Όλα αυτά μου μείνανε από σένα και μου αρέσαν πάρα πολύ. Τόσο που να θέλεις να μαραβωνιαστείς. Εντάξει, δεν είμαι τόσο γελίος ώστε να κάθομαι να κάνω παρέα μαζί σου, να σε δοκιμάζω, να βρίσκω τα λατώματα και τα προτερήματά σου για να αποφασίσω αν μου κάνεις. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Και έτσι όπως μιλάς, μ' αρέσει. Ναι, όλα σ' αρέσουν σε μένα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για σένα. Έχεις κοπέλα, δεν έχεις? Είσαι παντρεμένος, δεν είσαι? Όχι, δεν είμαι. Τι είσαι, ποιος είσαι? Δεν σου μιλάει τίποτα από μένα. Ναι, πώς. Ότι είσαι ένας σοβαρός και ήρεμος άνθρωπος. Είσαι και ωραίος άντρας. Μου φέρθηκες και ευγενικά. Αλλά φτάνουν τώρα όλα αυτά για να ξυπνήσω ένα πρωί και να θέλω να σε αραβωνιαστώ. Να αραβωνιαστείς, πρόσεξε. Όχι να με παντρευτείς. Έπειτα, στη διάρκεια του αραβώνα, αναγνωρίζονται οι χαρακτήρες. Ξέρεις τι λένε για τους άντρες? Προκειμένου να ξαπλώσουν στο κρεβάτι με μια γυναίκα, την αραβωνιάζονται. Έτσι για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Γιατί δεν είναι και εύκολο να σου πει ο άλλος, αλλά να γίνεις φιλενάδα μου. Ωραία λοιπόν, ας μην κάνουμε τίποτα στο διάστημα αυτό. Τι εννοείς? Να μην ξαπλώσουμε στο κρεβάτι. Ποιο διάστημα? Μέχρι το γάμο? Τώρα λέμε τρελά πράγματα. Ακόμα δεν με γνώρισες και θέλεις να με παντρευτείς? Και έπειτα εγώ μια δουλειά ζήτησα, δεν ζήτησα σύζυγο. Και με πείραξε αυτό που έκανες. Να μου πεις να πάω απολογιστήριο να πάρω τη λεφτά θέλω. Έτσι χωρίς να προσφέρω εργασία. Πες ότι είμαι φίλος σου και στα δανείζω. Κοίτα, Λίζα, καταλαβαίνω ότι είσαι μπερδεμένη. Το μυαλό σου είναι ακόμα στο Βελισάριο. Εντάξει, εσύ είσαι πιο αξιοπρεπής και δεν το δείχνεις. Αυτόν και στον μπαρ που τον είδα με απείλησε. Τι κάνει τέτοιο πράγμα? Δεν το λαμβάνω υπόψη. Θέλω όμως για τελευταία φορά να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, επειδή αυτό σου φαίνεται παρανοϊκό. Γνώρισα γυναίκες, την πάτησα πολλές φορές. Ακόμα και τις παρακολούθησα. Ήταν εντάξει. Κι όμως, αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Έτσι αποφάσισε ότι άμα τα πολυψάνεις τα πράγματα, άμα τα πολυσκαλίζεις, τελικά δεν κάνεις τίποτα. Είπα κάποια στιγμή, αν μ' αρέσει κάποια, αν νιώσω κάτι, να μην το ξαναψάξω. Να αφήσω το αίσθηκτό μου να λειτουργήσει. Μη σου φαίνεται λοιπόν παράξενη η στάση μου. Μ' αρέσει, σε θέλω. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αργότερα. Εντάξει, δεν είμαι κανένας τέλειος, αλλά έχω πολύ λιγότερα ελαττώματα από τον Βελισάριο. Τουλάχιστον δεν λέω ψέματα. Μην περιμένεις να σου απαντήσω τώρα. Όχι, ποτέ δεν πίστεψα ότι είμαστε ίδιοι χαρακτήρες. Θα ήταν και βαρετό. Αλλά δες το πολύ ζεστά. Εγώ από τη μεριά μου θα προσπαθήσω να σε κάνω ευτυχισμένη. Ω, καλημέρα σας. Πού είναι ο Αντώνης? Στο μπάνιο. Αφήστε, είδε ένα αφιάλτη χθες. Εμένα? Όχι, εμένα. Τα κατατρώμαξε. Ναι. Μόνο που δεν ήμουν μόνος μου, πάντρεψα τη Λίζα με τον παλαιολόγο. Στον ύπνο του. Ναι. Και όχι μόνο. Ο Αντώνης υποτίθεται είχε αυτοκτονήσει και εσείς είχατε κάνει παιδί σας τον παλαιολόγο. Τι βλακίες είναι αυτές? Καταλαβαίνετε, το πάει για τρέλο ο Αντώνης. Δεν είναι κρίμα να τρελαθεί πριν γίνει καλά? Δηλαδή εννοώ πριν τον γιατρέψει η Λίζα. Ο Αντώνης, τόσο ερωτευμένος με μία γυναίκα. Υπερβολικό μου φαίνεται.
Συγγνώμη, εγώ μπορώ να πάω τώρα στο μπάνιο? Ναι, θα ρίξω χλωρίνη μετά. Δεν πιστεύω ούτε αυτά που ακούω, ούτε αυτά που βλέπω. Κι όμως πρέπει να τα πιστέψω. Είμαι μάνα σου και σε ένα σημείο μπορώ να σου φερθώ όπως σου φέρθηκα. Δεν ζητάω τίποτα πια από σένα. Δεν σου ζητάω να παντρευτείς την Ευελίνα. Δεν ανακατεύομαι πλέον στη ζωή σου. Δεν μπορώ όμως να μην θέλω να πετύχεις στη ζωή σου, να προοδεύσεις. Γι' αυτό θα σε παρακαλούσα να γυρίσεις στο γραφείο και αυτή τη φορά να δουλέψεις, να ασχοληθείς με την εταιρεία. Σου είναι δύσκολο αυτό? Όχι. Και όσον αφορά τη ζωή μου, ξέχασα ότι έκανα πριν. Εγώ? Ναι, εγώ. Νιώθω ότι έχω αλλάξει. Δεν ξέρω αν μου είχε γίνει συνήθεια ή ψαχνόμουν όλα αυτά τα χρόνια με τις γυναίκες. Τώρα κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν μια φούσκα, ένα τίποτα. Και δεν πρόκειται να τα επαναλάβω. Δεν θέλω να γίνω σαν τον πατέρα. Δεν θέλω να γεράσω και να κυνηγάω κοριτσάκια. Θα ήθελα μια γυναίκα που να μου αρέσει. Να μου κρατάει τον ενδιαφέρον. Και να είμαι αφοσιωμένο σε αυτήν. Γι' αυτό είπα στην αρχή δεν πιστεύω. Κι όμως είμαι υποχρεωμένη να πιστέψω. Αλλιώς θα ήμουν άδικη. Σαν τον Βοσκό που φώναζε λύκος και αυτή τη φορά έγινε αλήθεια. Πρέπει να έρθω λοιπόν να δω αν πράγματι υπάρχει λύκος. Δίσου λοιπόν και έλα στο γραφείο. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εκεί μέσα. Επειδή εσύ δημιούργησες όλη αυτή την αταξία, είσαι ο μόνος κατάλληλος να το κάνεις. Πρέπει να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Κερδίσαμε τον πρώτο γύρο. Δεν βρήκα άλλο μπουρνούζι μέσα. Είσαι ο πιο απέσιος βουδιστής που έχω δει στη ζωή μου. Τι σου είπε η μάνα σου? Να πάω στο γραφείο. Μεγάλε, ξαναπιάνουμε δουλειά. Λυπάμαι που θα κουραστείς. Εγώ? Ναι. Τα περιφέρεσαι εκεί μέσα όπως περιφερούσουν. Κούραση είναι κι αυτό. Για τη Λίζα σου είπε τίποτα? Ούτε κουβέντα. Μου είπε όμως ότι δεν θα ανακατευτείς τη ζωή μου. Λέει αλήθεια? Θα δείξει. Όχι, εσύ τις έβαλες στο σπίτι σου, εσύ θα τις διώξεις. Ναι, εγώ τις έβαλα σπίτι μου γιατί εσύ τις έδιωξες. Τις λυπήθηκα. Δεν τις λυπήθηκες, ήθελες να τα οικονομήσεις. Εγώ δεν τους λύκασα το σπίτι μου. Είπα ότι προαιρείστε. Και αυτές νομίζουν ότι τα αγοράσανε. Πεταμένα ρούχα χάμου, άπλυτα ποτήρια, πιάτα. Και ξαφνικά βλέπω και ένα πράγμα και νόμιζα ότι ήταν αληξίπτωτο. Τι ήταν? Μια σοβράκα της φρόσης. Δεν τις αντέχω. Δεν μου δίνουν τουλάχιστον το κλειδί του σπιτιού τους να πάω να μείνω στις έρες. Βρε χαμένε. Ως πότε θα ζεις έτσι? Πώς? Αιώνιος φοιτητής και τρακαδόρος. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα καταλήξεις ρεμάλι? Δεν βλέπεις ότι μεγαλώνεις? Παντρέψουμε να αποκατασταθώ. Ας τις βλακίες. Εγώ αύριο θα παντρευτώ και θα φύγω από εδώ μέσα. Θα έρθουν τίποτα άλλοι που έτσι και τους ενοχλήσεις θα σε πετάξουν έξω με τις κλωτσές. Κάτσε, γιατί εγώ έμεινα στο τελευταίο που είπες. Θα παντρευτείς? Είχα μία πρόταση. Από ποιον? Τώρα πρέπει να σου δώσω λογαριασμό. Δηλαδή, δεν φτάνει που θα σε χάσω από γυναίκα. Θα με χάσεις και από πελάτη. Είδες τι έπαθες? Δεν θα τα αντέξω αυτό. Γιατί? Εγώ πώς σε αντέχω τόσο καιρό? Ναι. Λίζα. Βαγγέλη. Αυτόν σκέφτεσαι να παντρευτείς? Και τι θα κάνετε, γόνους από βατράχια? Περίμενε, Βαγγέλη, ένα λεπτό. Πέρασε έξω, ρε. Αλλά θα μου γίνεις δυστυχισμένη και θα σε έχω στον νόμο μου να κλαις. Βρες τα κομμάτια, φύγε από εδώ. Άντε, μπράβο. Άντε. Άντε. Έλα, ρε Βαγγέλη. Σε παρακαλώ, Λίζα. Ξέρω ότι δεν μ' αγάπησες ποτέ. Άρχισες πάλι τα ίδια, ρε Βαγγέλη. Όχι, άλλο λέω. Σαν άνθρωπο δεν με πόνεσες καθόλου? Εντάξει, ρε Βαγγέλη. Καλό παιδί. Σαν συνάνθρωπό σου? Έστω. Σαν εραστή, όχι, ε. Τι θες, ρε, να κλείσω το τηλέφωνο? Σε παρακαλώ, Λίζα, σώσε με. Τι έγινε, ρε? Ήρθε φροσάρα εκεί και σε πατάει στο σβέρκο. Έχουν έρθει δύο εδώ, μάνα και κόρη, και με απειλούν ότι θα με πάνε στα δικαστήρια, λέει, γιατί τη βίασα τη μικρή. Ποια μικρή, μωρέ? Αυτή έχει κάνει όργια από μικρή. Το πέταξα απ' έξω, αλλά η φρόσο πήγε να μου πετάξει το τραπέζι στο κεφάλι. Πώς έμπλεξα εγώ έτσι? Δεν ξέρει, ε. Μα ένας άντρας πρέπει να σκέφτεται έτσι όταν πάει με μια γυναίκα, μη του συμβεί αυτό. Ναι. Όταν μια γυναίκα έχει μάνα τη φρόσο και χαρακτήρα σαν τη ξαδέλφη μου που είναι εξόλης και προόλης. Τι θα γίνω, Λίζα? Πέφτω στα πόδια σε κλιπαρό. Άλλο ήθελα βέβαια να κάνω πέφτοντας στα πόδια σου, αλλά αυτό έμεινε ένα μακρινό όνειρο. Άντε, βλάκα. Πού είναι αυτές τώρα, δεν σ' ακούνε? Έχουν πάει μέσα να τους δείξει η μάνα μου τις βυζαντινές εικόνες. Έχεις βυζαντινές εικόνες? Όχι, έτσι νομίζει η μάνα μου. Είχε πάρει κάτι εικόνες από πανηγύρια έξω από κάτι εκκλησίες που γιόρταζαν και τις νομίζει βυζαντινές. Δεν είναι ότι σε λυπάμαι γιατί είσαι τελείως χαζός. Είναι ότι αν δεν με γνώριζες, δεν θα έμπλεκες αυτή την ιστορία.
Και δεν θέλω να αισθάνομαι τύψεις. Λοιπόν, κράτησε σέτες, έρχομαι από εκεί και θα τις κάνω να τρέχουν και οι δύο. Ναι, να είναι προς την εξώπορτα όμως, γιατί έτσι και τρέξει φρόσο μέσα στο σπίτι θα το κάνει για πει. Καλά, κλείσε. Δεν θα μπω μέσα. Ξέρω ότι δεν με θέλεις μέσα. Σεβόμενος στην επιθυμία σου, δεν θα διαβώ το κατώφλι σου. Η μικρή είναι μέσα. Έλα μέσα, ρε. Έγινε τίποτα να κόψω τις φλέβες μου. Δηλαδή εσύ τις κόβεις τις φλέβες σου. Με κάμα. Με κάμα, μάλιστα. Έπαθε τίποτα το κορίτσι. Το κορίτσι φοβάμαι ότι μόνο για σένα κάνει. Και προς τι ο φόβος. Εγώ ξαδέλφι. Μη με λες ξαδέλφι, ρε. Δεν το μπορώ. Όχι, λέω. Εγώ ακόμα και για το χατήρι της μάνας της άλλαξα επάγγελμα. Μα, και τι έγινες, ψαράς. Όχι, σεκιουριτάς. Νόμιμος. Τώρα θα δέρνω και με την άδεια του νόμου. Μπήκα σε μια εταιρεία με καλά παιδιά. Που δέρνουν. Όχι, που φυλάνε. Γκρουπ 12. Είναι όλοι τους καθαροί. Ο μόνος που έχω κάνει φυλακή είμαι εγώ. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνομαι. Εντάξει. Πάει εκείνη η καλή εποχή που σακάτευα 3-4. Θα την νοσταλγήσω. Αλλά μπρος την αγάπη που έχω για τη Σταυρούλα, κομμάτια να γίνουν όλα. Θα πάω να στη φέρω. Έλα το απόγευμα να την παραλάβεις. Πάρ' την και εξαφανιστείτε να μην σας ξαναδώ. Δηλαδή. Δεν θα έρθει στους γάμους μας. Θα με εκπροσωπήσει η Φρόσο. Αλλά κοίταξε. Αν την ξαναπλακώσεις στο ξύλο, εγώ ίδια θα σε καταγγείλω να σε κλείσουν μέσα. Σου ορκίζομαι! Ούτε με ένα μαρούλι δεν θα τη χτυπήσω. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε. Ξανάρθαμε στα παλιά μας τα λιμέρια. Το λες σαν να έχει περάσει κανένας χρόνος. Χθες φύγαμε, ρε. Σκέφτομαι τι ευτυχισμένος θα ήμουν τώρα να είχα αφήσει τη Λίζα στο σπίτι. Στο σπίτι δεν είναι. Στο δικό μου το σπίτι. Ως τι? Σαν σκυλί να το φυλάει. Με παρακολουθείς, ρε? Προσπαθώ. Σαν γυναίκα μου. Και να ερχόμουν εγώ στη δουλειά. Άλλη όρεξη. Θα χάλω κέφι. Τώρα αυτή η στέρηση μου κόβει τα χέρια. Δεν έχω όρεξη ούτε για δουλειά ούτε για τίποτα. Και τώρα δεν θέλω να απογοητεύσω τη μάνα μου. Η αλήθεια είναι, αν δεν παντρευτεί, δεν θα μας αφήσει ήσυχους. Μη λες τέτοια, ρε. Μη σου πάσω τα δόντια. Εσύ το είδες τον ήρω σου. Ναι, και δεν μπορώ να ξέρω και τι κάνει. Μου κάνει καψόνια πάντως. Διαισθάνομαι ότι με θέλει. Εσύ είσαι ικανός να τη δεις στο κρεβάτι με τον άλλον και να της πεις: Έλα, ρε Λίζα, τώρα στην πλάκα, αφού ξέρω ότι με αγαπάς. Ρε εσύ, εχθρός μου είσαι. Όχι, Ραντώνη, σε προσγειώνω. Αυτή τώρα είναι σε άλλες σφαίρες. Αν χάσω οριστικά τη Λίζα, τελείωσα. Τα μαζεύω και εξαφανίζομαι σε άλλους τόπους. Και εγώ τι φταίω να γίνω Σάντσο Πάντσο και να σε ακολουθώ, που θα έχεις γίνει Δον Κιχώτης και θα κυνηγάς ανεμόμυλους. Γιατί, ρε, μόνο στη φαντασία μου υπάρχει Λίζα. Είσαι που είσαι περίεργο άτομο. Να σου μείνει και κανένα αποθυμένο, μαύρες μέρες θα περάσουμε. Καλά, τι ωραίες εικόνες. Από το Βυζάντιο είναι καθε αυτού. Γιατί δεν ανοίγεις, τι πάνε. Δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ. Τι να ξέρεις. Ποιος είναι. Και γιατί δεν ανοίγεις να μάθεις. Και γιατί να μάθω. Ω, δεν ανοίγω, αν θες, άνοιξε εσύ. Λιζάκι, να δεις κάτι ωραίες εικόνες που έχει ο Βαγγέλης. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Ναι, δηλαδή. Ναι, και η μαμά! Ναι, και η μαμά. Και τι κάνετε εδώ? Ήρθαμε να δούμε το Βαγγέλη, σου είπαμε. Μαμά! Πες την άλλη μια φορά, μαμά. Γιατί? Γιατί τη Φρόσο πρέπει να την πεις 3 φορές, μαμά, για να έρθει ολόκληρη. Είναι 3 μαμάδες μαζί. Και ήρθατε να δείτε το Βαγγέλη, Μάλιστα. Τυπική επίσκεψη. Ναι. Νέφος να σε πάρει και να σε σηκώσει. Σταυρούλα, πες μου τι ήρθατε να κάνετε εδώ. Μαμά! Τώρα θα έρθει. Λίζα, πώς από εδώ. Ήρθα να δω το Βαγγέλη. Κι εμείς. Εσείς γιατί. Αχ, να σου πω. Δεν σ' άρεσε η Παναγία η αρχιμανδριώτισσα. Θα την κάνω δώρο στο γάμο του γιού μου. Ο Βαγγέλης είναι καλό παιδί. Τα βρήκανε με την κόρη μου. Εγώ τη βρήκα. Εγώ αν ήξερα τι θα επακολουθούσε, δεν θα την έβρισκα ούτε το βράδυ που ήρθα εδώ με αυτήν. Μη λες αυτήν την κοπέλα σου. Ποια κοπέλα του? Από ό,τι θυμάμαι, η κοπέλα του είμαι εγώ. Έλα, βρε Λιζάκι, τώρα. Πλάκα κάνεις. Εσύ τι κάνεις? Τι ήρθες εδώ να κάνεις, Σταυρούλα? Άκου, ανιψιά. Φρόσου σταμάτα. Βρήκατε έναν ευγενικό άνθρωπο και τον τυρανάτε. Θα τα κάνατε αυτά στον μπράβο το φίλο της. Ξέρεις ότι εγώ δεν κολώνω. Εν πάση περιπτώσει, ο Βαγγέλης εξακολουθεί να είναι ο αραβωνιαστικός μου. Δεν διαλύσαμε τον Αραβώνα, δεν έχει πάρει πίσω τη Βέρα. Και αν έχετε κατά νου να μου τον πάρετε, σας πληροφορώ ότι θα μπλέξετε. Τώρα μου έρχεται να αναφωνήσω και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρεο, χαίρε ελευθεριά. Κι είναι και τρελός. Τι σοϊ οικογένεια θα κάνεις με αυτόν? Α, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.
Εγώ το γιο μου δεν τον δίνω σε όποια και όποια. Ο γιος μου θα παντρευτεί την Περσεφόνη. Αυτή έχει πεθάνει, ρε μάνα. Δεν έχει σημασία. Φίλη της ήταν και με έπαιζε στα πόδια της όταν ήμουν μικρός και της έλεγε ότι θα την παντρευτώ. Και έπειτα, ρε Σταυρούλα, σε ποιους πουλάς παραμύθιο της ευβίας ο Βαγγέλης? Αυτό το είπε η μάνα μου. Εσύ καλυγώνεις ψήλο. Άντε πηγαίνετε από εδώ και ξεχάσετε το Βαγγέλη. Και έπειτα υπάρχει κάποιος που λιώνει για σένα και νομίζω ότι ταιριάζεται. Τα ίδια μούτρα είσαστε κι δυο. Άκου ανιψιά. Ως εδώ ανακατεύτηκες. Άκου θεία. Μη με κάνεις και βγάλω φρώμα στις αίρες. Ποια είναι και τι έχει κάνει η κόρη σου? Και δεν μπορείς να κρυφτείς και πουθενά, φαίνεσαι. Πάμε, μωρή καταραμένη, γιατί με έχεις κάνει ρεζίλι των σκυλιών. Αν δεν σε παντρέψω, δεν μπορώ να πάω στις αίρες. Εγώ θέλω τον Αντώνη μου. Το δυστύχημα είναι ότι σε θέλει και εκείνος. Και πρώτη φορά λυπάμαι γορίλα που θα ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από μια αλεπού. Πάμε, μωρή. Μητέρα, άκουσες τι είπε η Λίζα? Τώρα διαλύθηκε ο γάμος δηλαδή? Με θέλει, λέει, και δεν έχει διαλυθεί ο Ραβώνας. Κι εγώ πού θα χαρίσω την αρχιμανδριώτησα? Στη Μονή Βλαντάδο, ρε μάνα, άσε με την αρχιμανδριώτησα. Να σου πω κάτι, ρε. Σε λυπάμαι και ας μη μου φαίνεται. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι ζών. Πιστεύεις στους άντρες. Τι πίστευες δηλαδή? Ότι ο Βελισάριος θα σε έπαιρνε και θα σε έκανε αρχόντισσα? Ότι είναι ο γιος, είναι και ο πατέρας. Δεν με ενδιαφέρει πια κανένας. Θα αλλάξω φίλο. Ναι. Να πας στην Καζαμπλάνκα. Όχι, θα αλλάξω με τους άντρες. Θα γίνω σκληρή. Θα τους βασανίζω. Γκόμενες, ο Βελισάριος ξανάρθε. Ο Αντώνης. Ναι. Και τι, θα παντρευτεί την αραβωνιαστικιά του? Δεν ξέρω. Πάντως τον είδα μουτρωμένο και με την ουρά στα σκέλια. Η Σουλίτσα πάντως είναι πολύ θυμωμένη με τους άντρες. Ναι, γιατί? Γιατί είναι όλοι ψεύτες. Τους αγαπάς, τους δίνεσαι. Όπως έκανες εσύ με τον Γιώργο Βελισάριο. Ναι, ναι, κυρία μου. Με γοήτευσε. Σε ποιον τα λες αυτά, ρε λαμόγιο? Να τα οικονομήσεις ήθελες, αλλά δεν σου κάτσε. Εσύ του κάτσες, αυτός δεν σου κάτσε. Άντε, μωρέ, αλήτησε. Όχι, γιατί βγαίνεις και παραπονούμενη. Πάντως δεν είναι όλοι έτσι, ρε. Ο Καράφλας ήταν εντάξει μαζί σου. Κι εγώ του φέρθηκα πρόστιχα. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ αυτό στον εαυτό μου. Με τύφλωσαν τα πλούτη και οι δόξες. Πιάς το βιολί σου, ρε. Εκείνος ήθελε να με παντρευτεί. Μ' αγάπησε. Και τώρα χάθηκαν όλα. Είχε δίκιο που με έδιωξε. Ήμουν ένα βρωμερό πλάσμα. Τι κάνετε, ρε? Βάζουμε μουσική στο μεξικάνικο σύριαλ. Και αυτό τι είναι? Βιολιά. Να βάλετε τα βιολιά εκεί που ξέρετε. Εμείς θα τα βάλουμε εκεί που ξέρουμε. Εσύ που θα βάλεις τα γερατά σου. Σίγουρα, Σούλα, μην κάτσε με αυτές εδώ. Εσύ σε άλλη ποιότητα. Ναι, αλλά τζας. Πάμε να σε κεράσω ένα καφέ να τα πούμε. Το μεγαλείο ρε μιας ευγενικής ψυχής είναι που μετανιώνει. Εκεί και ο Θεός δίνει συγχώρεση. Κι ύστερα λένε πως είμαστε κατ' εικόνα και ομοίως του Θεού. Φαντάζεσαι, ρε, ο Θεός να είναι έτσι? Και με σκουλαρίκι. Θα φύγω. Ήμουνα σίγουρος. Δεν ήρθα για πολύ. Άλλωστε, δεν με έχεις ανάγκη, ρε Αντώνη. Εσύ είσαι προχωρημένος, δυνατός. Δεν με έχεις ανάγκη. Εγώ πάντα ήμουνα ευγενικός, υποτονικός. Πιο πολύ κέρδισα τις γυναίκες με τη συμπάθεια και την κακομοιριά που τους έπαιζα. Σε λιπότουσα δηλαδή? Κάτι τέτοιο. Ξέρεις, οι γυναίκες έχουν την προστατευτικότητα μέσα τους. Τσίμπαγαν. Εσύ όμως είσαι άλλο πράγμα. Ό,τι θέλεις, το παίρνεις με τη θέλησή σου. Ναι, εγώ είμαι πρωτόγονος. Όχι, όχι, όχι. Έχεις άλλη δύναμη εσύ. Καλά, εσύ μου λέγες ότι πολεμάς. Α, όχι, όχι, δεν εγκαταλείπω. Έχω πάει μαχαιρωμένος έξω από πόρτα γυναίκας. Καλά, έκανες απόπειρα. Όχι, το ματώζο μου είχα βάλει εδώ. Τέλος πάντων, εγώ είχα άλλους τρόπους. Εσύ όμως έχεις άλλους. Δεν γίνεται, ρε πατέρα, δεν ζούμε στην εποχή του Νέου Τεντάλ. Δεν μπορώ να βουτήξω τη γυναίκα από τα μαλλιά για να τη σύρω στη σπηλιά μου. Κάπου πρέπει να το θέλει και εκείνη. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η Λίζα δεν θέλει? Κι αν θέλει, δεν το δείχνει. Κι αν δεν το δείξει, τι να κάνω? Να τρώω τη μία χιλόπιτα πάνω στην άλλη? Α, δεν σε φοβάμαι. Θα βρεις τρόπους. Έχεις μυαλό σπίρτο εσύ. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι την επόμενη φορά που θα σε επισκεφθώ, θέλω να δω εγγονάκια. Ξέρεις, έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Καιρός είναι πια να γίνω παππούς. Το ακούω τόσο συχνά τώρα τελευταία. Μόλις πλησιάζω μια κοπέλα, λέει: τι θέλει, ρε ο παππούς? Αντί, αγόρι μου. Γεια σου. Καλά, ρε. Αυτό είναι τρελό. Αυτό είπα κι εγώ.
Να αραβωνιαστείτε έτσι τα καλά καθούμενα. Αμερικάνικος τρόπος, ταινία. Τη βλέπει, την αραβωνιάζεται και σε 24 ώρες την παντρεύεται. Και μετά πηγαίνει στο Μεξικό να χωρίσουν. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Χώρια που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Από πού και σπου. Αλλά μου πέρασε το μυαλό να το κάνω. Σ' αρέσει ο παλαιολόγος? Όχι. Μη με μουτζώσεις. Όχι επειδή μ' αρέσει ο παλαιολόγος, αλλά είπα να το κάνω για να πάω κόντρα στον Αντώνη. Γαμώτο μου! Εσύ πιάζεις για τον Αντώνη! Βρε τρελή, αφού ήρθε ο άνθρωπος και σου πέντε να ξαναφτιάξετε, γιατί δεν το κάνεις? Γιατί άλλη κλωτσιά δεν θα την άντεχα. Όταν είδα ότι σε βαρολογούσε ο παλαιολόγος απόλυτα, ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια. Σαν να έκανα απάτη, σαν να πατούσα τον Αντώνη. Και μετά από αυτό σκέφτηκα ότι πάει τελείως. Δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα υπάρχει. Ρε και να τα ήξερα αυτά ο Αντωνάκη, η συλλέδια που θα έκανε. Και η κηδεία που θα έκανα εγώ σε αυτούς που θα τα καρφώνανε. Έλα ρε σταμάτα, υπονοείς εμένα. Ρε Ράνια, πάω να τρελαθώ. Ώρες ώρες θέλω να τρέξω κοντά του. Αλλά κάτι μέσα μου λέει κάτσε στα αυγά σου. Κάνε την γλώσσα. Δεν σε καταλαβαίνω. Ο Μένιος που είναι ρε? Τον φώναξε ο... Δες το πα, ο παλαιολόγος στο γραφείο του. Γιατί? Γιατί άλλο ρε Λίζα, για να το ρωτήσει για σένα. Άστο ρε Ράνια, δεν γίνεται τίποτα, ξέχασε τον παλαιολόγο. Εγώ? Ο Μένιος. Πάρ' τον τηλέφωνο και πες του τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα θα κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Καλό παιδί είναι, θα βρει το δρόμο του. Ρε, πώς τους σκορπάς τους άντρες. Σαν χαρτοπόλεμο. Άσε με ρε Ράνια. Τώρα είναι δυνατόν να είσαι ερωτευμένη με άλλον και να μιλάς για αραβώνες με άλλον? Αυτά μόνο ο Βελισάριος τα κάνει. Αν δεν τα κάνει. Σωστά. Ούτε αυτός τα κάνει. Βλέπεις? Χώρισε. Άντε, θα τα πούμε ρε. Ναι. Μήπως πρέπει να τα μάθει αυτά ο Βελισάριος? Έλα ρε Βέτα, πού είσαι? Ξύπνησες? Ναι, και το λες σαν γεγονός, ε? Να σου πω ρε, πώς αισθανόταν ο Ιούδας? Ο Ιούδας ρε, ο Ισκαριώτης. Δεν ξέρεις, ε? Εγώ ξέρω, έτσι αισθάνομαι τώρα. Μόνο που... σκέφτομαι να καρφώσω άνθρωπο για καλό, όχι για κακό. Όχι ρε, δεν θα κρεμαστώ μετά σαν τον Ιούδα. Μόνο φοβάμαι με κρεμάσει άλλοι. Τι είπες ρε Ανιψιά ότι κάνει αυτός τώρα? Σεκιουριτάς. Και βγάζει καλά λεφτά? Δεν ξέρω τι βγάζει. Αυτό που θέλω εγώ είναι να βγάλει την κόρη από εδώ μέσα και να την πάρει να τρύψει την κασίδα του. Μωρέ, με τρύψει όπου θέλει. Εγώ είμαι ταμένη στον Αντώνη μου. Αχ, δεν σε έπνιγα τη μέρα που γεννήθηκες. Και τι θα έχεις τώρα ρε μάνα? Την αξιοπρέπειά μου. Ορίστε. Να συντηλήξω να την πάρεις μαζί σου ή θα τη φας εδώ? Πρώτα και επισήμως εδώ μπροστά. Και μάρτυράς μου ο Θεός, σε ζητάω από τη μάνα σου που την αγαπάει γιατί μοιάζει της μάνας μου. Η μάνα σου και η μάνα μου, να μην πω και τη συνέχεια. Άντε πάρτες και πηγαίνετε δίπλα να βγάλεις τους λόγους σου γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Καλά στέλνω. Αδελφούλα μου, να το ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ. Ναι, κι εγώ. Θα μου μείνεις αξέχαστος. Να μου ζήσεις. Άρα με σκάσατε. Άντε πάρτε δρόμο. Από εδώ, στα μάτια. Έλα, έλα. Ελάτε. Στα μάτια. Λίζα. Ναι. Θα ήθελα να σε δω. Δεν γίνεται. Φεύγω και... θα ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Θα πάω με τον πατέρα μου στη Βραζιλία. Όχι, δεν ξέρω αν θα ξανάρθω. Θα ήθελα να είχα μια καλή ανάμνηση από σένα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τέλειωσε. Θα μου κάνει μεγάλη χαρά να σε δω. Για 5 λεπτά μόνο. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Πού είσαι τώρα? Στο γραφείο μου. Γύρισες στο γραφείο? Ναι. Θα αποχαιρετήσω και τη μητέρα μου. Την πλήγωσα πολύ, ξέρεις. Τα έκανα χάλια. Ίσως είναι καλύτερα που φεύγω. Καλά, θα έρθω. Σε ευχαριστώ. Τώρα έγινα χάλια εγώ. Κοίτα πλάκα. Ευχαριστώ που ήρθες. Θέλω να με συγχωρέσεις για ό,τι έγινε, για όσα έκανα. Λένε ότι οι κακοί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι κακό. Γι' αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Όμως μια αρρώστια, ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή τους, τους κάνει να δουν την πραγματικότητα. Δεν ήσουν κακός. Επιπόλαιος, άστατος. Λίγο τρελός, αλλά... όχι κακός. Δεν έχει σημασία.
Τώρα θα φύγω. Φεύγω αύριο δηλαδή. Μα είναι... Είναι... Είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ και να το πολεμήσεις. Να φτιάξεις το χαρακτήρα σου. Όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια χώρα. Εσύ και εγώ. Και νομίζεις ότι με τη φυγή θα το ξεπεράσεις. Για ένα λεπτό. Για μένα φεύγεις. Και για σένα. Αλλά αισθάνομαι απέσα να βρίσκομαι σε ένα μέρος που του βάλα φωτιά και το έκαψα. Ντρέπομαι. Εγώ τώρα βλέπω ότι έχεις αρχίσει να αλλάζεις. Δεν εμπιστεύω με τον εαυτό μου. Κι αν αύριο ξαναγίνω ο ίδιος. Ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος. Πρέπει κάποιος άνθρωπος να με πιστέψει πολύ βαθιά. Να με εμπιστευτεί, να νιώσω ότι θέλω να πω... Θέλω να πω η πίστη δική του. Να μου δώσει το κουράγιο να αλλάξω. Ξέρω ότι ζητάω πάρα πολλά, αλλά τι να κάνω, εγώ είμαι ο άρρωστος. Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Στη Βραζιλία θα πας? Ναι. Ωραία. Εκεί έχει και το καρναβάλι, θα ξεχάσεις. Βλακίες λέω, ε. Με συγχωρείς που το βάζω στα πόδια. Μακάρι να υπήρχε κάτι να με κρατήσει, να μου πει... Μείνε εδώ. Δεν θα πας πουθενά. Θέλω να σε βοηθήσω. Να σου σταθώ. Να γίνω παρανάλωμα για σένα. Είναι δύσκολο. Έχει και άλλες πληγές που θέλει να τις γιατρέψει. Μπορεί και εκείνος να ζητάει αυτό που ζητάς κι εσύ. Ποιος? Δεν ξέρω ποιον εννοείς. Σου εύχομαι καλό ταξίδι και να είσαι ευτυχισμένος. Κάτσε, γιατί μια φορά το κάναμε εδώ μέσα και παρεξηγηθήκαμε. Γεια. Ηλίθιε, ηλίθιε. Το ζώο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα σπάει όπου θέλει, θα τον παρακαλέσω. Αυτός με σακάτεψε, εγώ θα τον κάνω καλά. Μου είπαν ότι σε είδαν εδώ. Συγγνώμη που ήρθα. Θα μείνεις? Πού να μείνω? Εδώ, να δουλέψεις. Μα εσείς... Άστα αυτά. Είναι προπολεμικά. Άλλαξαν τα πράγματα. Αποφάσισα να κάνω ό,τι κάνουν όλες οι μανάδες. Να υποχωρήσω στις απαιτήσεις του γιού μου. Τι να γίνει? Παιδί είναι να το σκοτώσεις. Τον αγαπάτε? Και όχι μόνο εγώ. Γιατί θέλει να φύγει? Πού να πάει? Στη... Δεν θα φύγει. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ένα μόνο καταλαβαίνω, ότι είναι τρελός. Είχε σχέση μαζί σου, σε έδιωξε και κοντεύει να πάθει σχιζοφρένεια που δεν σε έχει. Εγώ πάντως το είπα, δεν ανακατεύουμε στη ζωή του. Ας κάνει ό,τι θέλει. Και αυτός αποφάσισε να φύγει. Μα γιατί μου λες να φύγει, πού να πάει? Στο εξωτερικό. Ο Αντώνης, πώς ήρθε? Με τον πατέρα του. Ο πατέρας του έφυγε. Α, δεν τον αντέχω. Τον πατέρα του? Ούτε κι εγώ. Πάντως, κορίτσι μου, ξέρω πόσο σε έχει πληγώσει. Μήπως την Ευελίνα δεν την πλήγωσε? Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έκανε, το έκανε για σένα. Κάνε κι εσύ κάτι, αν το αντέχεις. Θα κάνω. Αυτή τη στιγμή. Καλά ρε Βελισσάρια, είσαι καραγκιόζης. Μα είναι καλό για να σε ρίξει εμένα. Ρε, δεν μπορούμε να συνενεθούμε έτσι, σταματήστε. Ρε κορίτσι μου, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι ψώνιο μαζί σου? Ναι ρε, ο Βαγγέλης πέφτει στα αυτοκίνητα. Ο Βελισσάριος το παίζει τρελός. Κάνει ό,τι μπορεί για να σε ρίξει. Τι σημαίνει αυτό ρε? Δεν σημαίνει ότι είναι ερωτευμένος. Γιατί δεν μπορεί να πει μια φορά την αλήθεια? Δεν σου το είπε και δεν τον πίστεψες. Δεν σου είπε ότι σε αγαπάει. Ρε Λιζάκη, ξέρεις τι θέλεις ή δεν ξέρεις? Ξέρω. Τον θέλεις? Κοίτα ρε, το παίζει εγωίστρια. Τον θέλω ρε, αλλά όχι έτσι ψεύτη. Πες του το, βρεις τον, δύρ τον. Αλλά μην τον αφήνεις ρε Λίζα, γιατί θα χαθεί κι αυτός κι εσύ μαζί. Κανείς δεν χάνεται. Εντάξει, νιώθω λίγο χαμένη, αλλά όχι να τραβήξω κι αυτό το λούκι. Μην το τραβάς, παράτα τον. Κάτσε ρε Μένιο, εύκολο είναι. Έτσι όπως μου μίλαγε στο γραφείο, ήθελα να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να τα ξεχάσω όλα. Μετά μου την έσπασε. Ρε εσύ, κατάλαβε ένα πράγμα. Είσαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Πάρ' το απόφαση. Ούτε εσύ θα μπορούσες να κάνεις μάλλον, ούτε αυτός μάλλον. Ρε εσύ, Λίζα, το έχεις σκεφτεί να είσαι με κάποιον σαν... Ποιο να σου πω τώρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε? Σαν αυτόν! Για μένα μιλούσατε? Ρε Βαγγέλη, και αυτή την ώρα τη δύσκολη! Όχι, απροπό ήθελα να σε ρωτήσω, Λιζάκη. Πού το ξέρεις ότι θα είμαι εδώ? Διέστηση. Ήθελα να σου πω, το εννοούσες αυτό που έλεγες ότι με θέλεις και ότι δεν έχουμε επιστρέψει στις βέρες του Αραβόνα? Φύγε, Βαγγέλη! Σιγάτε, και μύτη μου. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Όλοι εδώ μέσα, ακόμη και ο Μένιος, ενδιαφερόμαστε για την ευτυχία σου. Και τι να κάνω, ρε! Τσάκο το Βαγγέλη, σταμάτα, ρε. Φρενάρισε το αεροπλάνο να μην φύγει. Ποιο αεροπλάνο, ρε? Παραμύθι της πουλάγε. Άσε να το ξανασκεφτώ. Εμάς δεν μας λυπάσαι. Ερεμήσουμε όλοι. Να ξαναβρούμε την οικογενειακή μας γαλήνη. Σας ταλαιπωρώ, ρε παιδιά. Αλλά τι να κάνω, είναι δύσκολη η απόφαση. Πώς θα ζήσω με έναν άνθρωπο που θα πλακωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο? Άσχημο αυτό! Εσένα το μυαλό σου εκεί. Τουλάχιστον, ρε, θα ζεις. Θα ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Δεν θα σούρνεσαι με στη ρουτίνα. Δεν κατάλαβα γιατί κοιτάς σε μένα. Μαζί μου σούρνεσαι. Σταματήστε! Δύσκολη νύχτα θα περάσω, θα σκέφτομαι. Λοιπόν, να σου πω, θες να πάμε σε ένα μπαράκι? Πού τον γνώρισες? Εκεί που είναι και το περιβάλλον σου. Ναι, θέλω. Εντάξει, πάω να ντυθώ. Έτσι κι αλλιώς δεν θα κλείσω μάτι. Δώσ' το τηλέφωνο αυτού του μωρή. Θα το κάνεις? Όχι, θα τραβιόμαστε καμιά δεκαετία χρόνια. Κόφτε, ρε. Δεν το κάνεις γι' αυτό. Πάλι για τη φιλενάδα σου το κάνεις. Του σπιτιού του έχω. Κάνε σπίτι τέτοια ώρα. Διάβασε. Να, το εδώ το έχω. Να απαντήσω. Απάντησε. Παρακαλώ. Τον κύριο Βελισάριο. Αντώνη, μια όμορφη φωνή σε γυρεύει. Η Λίζα. Για σένα δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη εκτός από τη Λίζα. Ναι. Αυτός είναι. Φέρ' το εδώ. Σιγά, μωρέ. Ο κύριος Βελισάριος. Ρε Ζων, ποια όμορφη φωνή. Πλάκα μου κάνεις. Τι θέλετε, κύριε? Εγώ τίποτα. Εσύ θες τη Λίζα. Ποιος είναι? Το ξέρεις το παράκι που συχνάζατε. Φέρ' το εδώ, μωρέ. Μ' ακούτε? Είμαι φίλη της. Αυτό που κάνω τώρα βέβαια είναι κάρφωμα, αλλά επειδή την αγαπάω πάρα πολύ, ένα έχω να σας πω, κύριε Βελισάριε. Η Λίζα φεύγει. Πού πάει? Φεύγει εκτός Ελλάδος. Με τον παλαιολόγο? Δεν ξέρω. Απόψε θα μαζευτούμε σε αυτό το μπαρ όλοι μαζί για να μας αποχαιρετήσει. Τι να κάνω, αφού δεν με θέλει? Είσαι και χαζός. Αυτό κατάλαβες. Εγώ σου λέω, μη χάσεις την ευκαιρία. Άκουσες, ρε? Όχι. Η Λίζα με θέλει, ρε. Έλα. Κοίτα που δεν το ξέραμε. Το παραδέχεσαι δηλαδή? Εσύ? Θα πάει σε ένα μπαρ να πάω να της μιλήσω. Όχι. Αλλά? Βρες ένα άλλο τρόπο που να μην έχει ομιλία. Στην κουβέντα τα σκατώνεται. Με θέλει, ρε, με θέλει, με θέλει, με θέλει. Καλά. Ήμουνα σίγουρος. Εγώ να δεις. Αντωνή, για το άλλο είσαι σίγουρος? Ότι δεν θα σου περάσει αύριο? Όχι, ρε φίλε. Μετά από ένα καρδιακό πρόβλημα, προσέχεις. Κόβεις τα τσιγάρα, ηρεμείς, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος για να μην το ξαναπάθεις. Κι εγώ έχω κάνει 3 bypass και δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω μαζί της. Σαν να αρχίζω να σε πιστεύω. Αυτά τα μπαρ. Σιγά, μωρή, τι κοιτάς, θα πέσει από το σκαμπό. Ε, όχι, λέω, το περιβάλλον, ε. Σκέψου που να άνοιγε τώρα η πόρτα. Ας την πόρτα, ρε. Περίεργοι είσαστε. Όχι, λέω. Να μπαινε ο Αντώνης, ε. Και να σε έπαιρνε. Καβάλα στ' άλογο, σαν το Ζωρό. Α, δεν ξέρεις πόσο εγωιστής είναι. Όχι, θα μάθουμε. Πώς? Λίζα, τελευταία κουβέντα, το θέλεις? Ρανιά, τελευταία κουβέντα. Ναι, γαμώ το, αλλά... Δεν έχει αλλά, τον έχεις. Τι κάνουμε, θα το κουβεντιάσουμε. Θα της πω, θα μου πει, μα όχι, μα ναι, μα γιατί. Λόγια, λόγια, λόγια. Ποιες τα λόγια. Σαλτάρισες, ρε? Όχι, τώρα θα σαλτάρω. Κοίτα που την είδε, Ρίτσαρντ Γκιρ. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, όσο ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το γούστο. Έτσι είμαι εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι.